Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, καλώς ανταμώσαμε αυτή την όμορφη βραδιά εδώ στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου, σε έναν χώρο που έχει συνδεθεί με το φεστιβάλ της ΚΝΕ και το Οδηγητή. Εδώ κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ από το 1997 μέχρι και το 2008. Τότε που το φεστιβάλ μας έριχνε κόκκινο στη νύχτα της αντεπανάστασης και της υποχώρησης της διεθνούς επαναστατικού κινήματος. Έριχνε λάδι στη φωτιά των αγώνων της νεολαίας. Μιας νεολαίας που ζητάει πιο πολλά από όσα έχει ζήσει, πιο πολλά από όσα μπορεί να της προσφέρει το σάπιο σύστημα της αδικίας και της εκμετάλλευσης. Μιας νεολαίας που παλεύει να αλλάξει τον κόσμο για να ζήσει όπως της αξίζει, όπως ταιριάζει στην εποχή μας. Σε αυτόν τον χώρο ανταμώσαμε ξανά μέσα στην πανδημία το 2020, τότε που μείναμε δυνατοί και με ευρηματικότητα κρατήσαμε το φεστιβάλ ζωντανό κόντρα στο πιο επικίνδυνο ιό που είναι ο ίδιος ο καπιταλισμός. Έτσι λοιπόν και φέτος, συμπληρώνοντας 50 χρόνια ζωής, διατηρώντας την νεανική του ορμή και την επαναστατική του ταυτότητα, ανανεώνοντας τη σχέση του με τις νεότερες γενιές και την πρωτοπόρα καλλιτεχνική δημιουργία, το φεστιβάλ μας ανοίγει τα πανιά του για να ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα, για να χτίσει νέες κόκκινες πολιτείες με την εθελοντική προσφορά των χιλιάδων μελών και φίλων της ΚΝΕ, για να δημιουργήσει εικόνες από την αυριανή ευτυχία του κόσμου μέχρι αυτός ο κόσμος να γίνει πραγματικότητα. Για να συναντηθεί τελικά με χιλιάδες νέους και νέες που ψάχνουν διέξοδο στα αδιέξοδα του συστήματος, δείχνοντάς τους τον δρόμο και τον τρόπο να παλέψουν, να γνωρίσουν την ομορφιά του οργανωμένου και συλλογικού αγώνα μέσα από τις γραμμές της κομμουνιστικής νεολαίας Ελλάδας. Γιορτάζουμε λοιπόν τα 50 χρόνια του Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή, συνεχίζοντας να γράφουμε ιστορία και να αλλάζουμε τον κόσμο, γνωρίζοντας ότι το μέλλον μας είναι ο σοσιαλισμός και όχι η βαρβαρότητα της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Ζούμε την κάθε στιγμή, παλεύουμε την κάθε μάχη, ώστε ο λαός μας να βγαίνει όρθιος και χαμογελαστός, να βγαίνει πάντα νικητής. Έτσι και στις ευρωεκλογές της 9 του Ιούνιου ο λαός μας μπορεί να χαμογελάσει με ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό για να δυναμώσει η ελπίδα που βρίσκεται στο δρόμο του αγώνα για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής. Να φάει ένα γερό χαστούκι η κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το σύστημά τους. Να κοντίνουμε πολύ το 41% της Νέας Δημοκρατίας, να της κόψουμε τη φόρα και την αλαζονία. Να τρέμει το λαό όταν θα σκέφτεται να φέρει τα επόμενα αντιλαϊκά της μέτρα. Και η φόρα της κυβέρνησης κόβεται μόνο με την ενίσχυση του πραγματικού της αντιπάλου, του ΚΚΕ, του μόνου κόμματος που ήταν αντίπαλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα. Του μόνου κόμματος που πρωτοστατεί στην οργάνωση της λαϊκής αντεπίθεσης. Σε κάθε νέο και νέα, σε όποιον σκέφτεται, αν πάω θα ψηφίσω ΚΚΕ, του λέμε, άσε το αν, γιατί από σένα θα κριθεί αυτό το αποτέλεσμα. Ρίξ το ΚΚΕ για να τιμωρήσεις όσους σου κλέβουν τα όνειρα και το μέλλον. Με ψήφο στο ΚΚΕ μπορείς να εκφράσεις αυτά που νιώθεις, ακόμα κι αν δεν συμφωνείς σε όλα μαζί μας. Το συχτήρισμα από μόνο του δεν αρκεί αν δεν γίνει πολιτική τιμωρία, αν σκορπίσει σε ανέξοδες κατευθύνσεις και στην αποχή. Του λέμε, κάντο όπως οι φοιτητές και οι φοιτήτριες
που ανέδειξαν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά την πασουδαστική πρώτη δύναμη στα πανεπιστήμια. Και άσε την κυβέρνηση και τη δάπνου του Φουκού να κλαίνε και να οδύρονται. Όσο και αν μετέθεσαν την ημερομηνία των φοιτητικών εκλογών μακριά από τις φοιτητικές κινητοποιήσεις και κοντά στην εξεταστική. Όσους μηχανισμούς πιέσεων και εξαγοράς και αν διαθέτουν. Όσα αποτελέσματα και αν μαγειρέψουν, το αποτέλεσμα της μεγαλύτερης κάλπης της νεολαίας καταγράφηκε, το πραγματικό μήνυμα των φοιτητών στάλθηκε και είναι μήνυμα ενίσχυσης της πάλης για ένα πραγματικά δημόσιο, σύγχρονο και δωρεάν πανεπιστήμιο, για πτυχία με αξία και δουλειά με δικαιώματα. Είναι μήνυμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής. Και αυτό το μήνυμα μπορεί να ακουστεί πιο δυνατά, το χαστούκι στην κυβέρνηση να πονέσει διπλά με ψήφο στο ΚΚΕ στις ευρωεκλογές της 9ης Ιούνιου. Γιατί αν κάτι απέδειξαν οι φοιτητές, είναι ότι υπάρχει αντίπαλο δέος στην εγκληματική πολιτική. Υπάρχει νεύρο και παλμός σε εκατοντάδες εστίες αντίστασης σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν αποδείξεις ότι ο λαός και η νεολαία μαζί με το ΚΚΕ και την ΚΝΕ ξέρουν να παλεύουν και να νικάνε. Το είδαμε στις συγκλονιστικές κινητοποιήσεις για να μην συγκαλυφθεί το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη, για να μην ζήσουμε τα επόμενα Τέμπη, για να καταδικαστούν οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η πολιτική που θυσιάζει την ασφάλεια των μεταφορών για τα κέρδη των εταιριών. Το είδαμε στον αγώνα των φοιτητών και των μαθητών που κουρέλιασαν τον νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τότε που η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη έπαιρνε τα συγχαρητήρια της Κομισιόν για την απελευθέρωση της αγοράς των πτυχίων. Τότε που προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι είναι δίκαιο να μπαίνει στην ιατρική όχι με 19.000 μόρια, αλλά με 9.000, αρκεί να έχεις να πληρώσεις 19.000 ευρώ για δίδακτρα το χρόνο. Το είδαμε επίσης στα μεγάλα μπλόκα της αγροτιάς που κατέκλυσαν την Ελλάδα μέχρι και τις Βρυξέλλες ενάντια στην κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τους ξεκληρίζει. Το βλέπουμε και σήμερα στα εργοτάξια του μετρό στην Αττική, εκεί όπου οι οικοδόμοι και οι μηχανικοί απεργούν για 13 μέρες και συνεχίζουν για αυξήσεις στους μισθούς και μέτρα προστασίας. Το βλέπουμε κάθε μέρα στους μεταλλεργάτες της Λάρκο, στους μεταλλορίχους της Χαλκιδικής, στους λιμενεργάτες της Κόσκο, στους δελιβεράδες της E-Food, εκεί όπου οι εργάτες βάζουν κάτω οικονομικά μεγαθύρια κόντρα στο κράτος και στην πολιτική στήριξη στην κερδοφορία των ομίλων. Το βλέπουμε στις κινητοποιήσεις για να σπάσει ο φαύλος κύκλος των γυναικοκτονιών, των κυκλωμάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης γυναικών και παιδιών, για να υπάρξει πραγματική ασπίδα κοινωνικής προστασίας, να σταματήσει να θεωρείται κόστος η στήριξη των κακοποιημένων γυναικών. Το βλέπουμε όταν ο λαός σηκώνει ανάστημα, όταν πάλεψε στις πυρκαγιές και στις πλημμύρες, υπερασπίστηκε το βιός του, τη ζωή του, κόντρα στο εχθρικό αντιλαϊκό κράτος. Το βλέπουμε έξω από τις πόρτες των σπιτιών που πληστηριάζονται και οι κομμουνιστές μαζί με τις γειτονιές σώζουν την αξιοπρέπεια των ανθρώπων κόντρα στα κοράκια των τραπεζών και των φαντς. Το βλέπουμε στα νοσοκομεία με τα ράτζα που ξεχυλίζουν και τις λίστες της ντροπής, 3.000 παιδάκια να περιμένουν για χειρουργείο, εκεί που οι υγειονομικοί παλεύουν ενάντια στο σχέδιο πλήρους εμπορευματοποίησης του ΕΣΥ, ακόμα και της αιμοδοσίας. Παλεύουν ενάντια στο τιμοκατάλογο που βάζουν στη ζωή, ενάντια και στην κυβερνητική αναλγησία που τους έρνει στα δικαστήρια γιατί διεκδικούν τα αυτονόητα. Το βλέπουμε εκεί που καθημερινά δίνεται μια αναμέτρηση με την αδικία, εκεί που μια γροθιά υψώνεται μέσα από τα χαλάσματα,
εκεί που οι φοιτητές των Αμερικάνικων Πανεπιστημίων φωνάζουν λευτεριά στην Παλαιστίνη για να πάψει κάθε συνεργασία των ιδρυμάτων τους με το δολοφονικό κράτος του Ισραήλ, αψηφώντας την άγρια καταστολή και το κυνήγι μαγισσών του δήθεν δημοκρατικού Μπάιντεν. Εκεί που οι νέοι στρατευμένοι, μόνιμοι αξιωματικοί και ένας ολόκληρος λαός δηλώνει εκοφαντικά την εναντίωσή του στη συμμετοχή της Ελλάδας σε δύο υπεραλληστικούς πολέμους, στη στήριξη στο κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Γιατί εμείς δεν δεχόμαστε να γίνουμε συνένοχοι στη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού που μετρά πάνω από 36.000 νεκρούς. Δεν χειροκροτάμε τον εγκληματία πολέμου Νετανιάχου, όπως κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, συνεχίζοντας μάλιστα τη στρατιωτική συνεργασία μαζί του την ώρα που βομβαρδίζει αμάχους στη Ράφα. Εμείς δεν δεχόμαστε να γίνουμε κρέας για τα κανόνια τους. Πρόσφατα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν τη χρήση νατοϊκών όπλων σε ρωσικό έδαφος από την Ουκρανία, κλιμακώνοντας κατακόρυφα την υπεραλληστική σύγκρουση με κίνδυνο γενικού ολοκαυτώματος. Η Αλεξανδρούπολη, όλα τα λιμάνια και οι βάσεις της χώρας βρίσκονται στην υπηρεσία των Αμερικανονατοϊκών. Η φρεγάτα Ίδρα βρίσκεται στο στόμα του Λύκου στην Ερυθρά Θάλασσα για να κάνει πλάτες στο Ισραήλ και στα συμφέροντα των Ελλήνων εφοπλιστών με κόστος 500.000 ευρώ την ημέρα. Την ίδια ώρα το ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει σύνορα στο Αιγαίο, τροφοδοτεί την επιθετικότητα της τουρκικής κυβέρνησης εις βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Οι νατοϊκές κυβερνήσεις της Αλβανίας και της Βόρειας Μακεδονίας συνεχίζουν τις προκλήσεις, γιατί τελικά αυτό είναι το ΝΑΤΟ, εχθρός των λαών και μηχανή πολέμων. Μόνο η ενίσχυση του ΚΚΕ στις ευρωεκλογές μπορεί να εκφράσει αυθεντικά την αντίθεση του λαού μας στον πόλεμο και την ελληνική εμπλοκή. Και στις 9 του Ιούνιου να ακουστεί σε όλη την Ελλάδα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη». Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, σε όλους αυτούς τους αγώνες θα καταθέσουμε τις δυνάμεις μας την ώρα που οι υπόλοιποι θα συνεχίζουν να ψηφίζουν μαζί με τη Νέα Δημοκρατία αντιδραστικά νομοσχέδια, να διαγωνίζονται στην υποκρισία και στο ποιος είναι ο καλύτερος εκπρόσωπος των λόμπι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την επόμενη μέρα των εκλογών το ΚΚΕ θα είναι η μοναδική, σταθερή και υπολογίσιμη εργατική λαϊκή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση και στη συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση των άλλων κομμάτων. Αν νομίζουν ότι θα μαντρώσουν τους εργάτες στέλνοντας επιστολές η μεγαλοεργοδοσία που υμνούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκβιάζοντας και τρομοκρατώντας, αν νομίζουν ότι θα ξεγελάσουν τους νέους με διαδικτυακές εφαρμογές που αποφασίζουν αυτές αντί για μας την να ψηφίσουμε, είναι βαθιά γελασμένοι. Αν νομίζουν ότι θα αποτρέψουν την ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση του ΚΚΕ με το προκλητικό θάψιμο της δράσης του, με τη διαστρέβλωση των θέσεών του, λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο όλους εμάς που είμαστε η φωνή του ΚΚΕ και μπορούμε να φτάσουμε τις επόμενες μέρες σε κάθε αμφιθέατρο και σχολείο, σε κάθε χώρο δουλειάς και γειτονιά. Αν νομίζουν ότι θα μας ξεγελάσουν τα κόμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους γελίους καυγάδες τους για το ποιος θα μας φέρει πιο κοντά στην Ευρώπη, τους λέμε να γυρίσουν πλευρό.
Αυτοί θέλουν να μας φέρουν πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση του Πολέμου, που δίνει εξοπλισμούς 100 δις ευρώ στο καθεστώς Ζελένσκι, που αποφάσισε τη μετατροπή της οικονομίας της σε πολεμική οικονομία. Αυτοί θέλουν να μας φέρουν πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση των Λόμπι και της Διαφθοράς, από τους 19 ευρωβουλευτές των άλλων κομμάτων που εκλέχθηκαν στις προηγούμενες ευρωεκλογές. Οι 4 κατηγορούνται για σκάνδαλα και 9 αλλάξαν κόμμα. Αυτοί θέλουν να μας φέρουν πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση της εκμετάλλευσης της 13ωρης δουλειάς των συμβολέων μηδενικών ωρών, των 95 εκατομμυρίων φτωχών, των 16 εκατομμυρίων ανέργων και των 5 εκατομμυρίων αστέγων, της καταστολής των δρομονόμων και του φακελώματος, των χιλιάδων πνιγμένων προσφύγων στη Μεσόγειο και των εκατομμύρια εγκλωβισμένων σε σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Αυτοί θέλουν να μας φέρουν πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι ο βασικός εμπριστής της ακρίβειας. Ο Μητσοτάκης μάλιστα στέλνει και επιστολές στην Φόντερ Λάιεν για να μαλώσει τις πολυεθνικές που κερδοσκοπούν. Μα καλά, ποιους νομίζουν ότι μπορούν να κοροϊδέψουν? Καλύτερα για το Μητσοτάκη να στέρνε επιστολή στον Άι Βασίλη, γιατί αυτός τουλάχιστον δεν υπάρχει, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει για να υπηρετεί τα μονοπόλια. Είναι ποτέ δυνατόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να στραφεί απέναντι στον ίδιο της τον εαυτό? Είναι ποτέ δυνατόν να θέσει περιορισμούς στην απόλυτη ελευθερία των πολυεθνικών να κινούνται όπως τους αρέσει μέσα στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά? Μα γι' αυτόν τον λόγο δημιουργήθηκε. Από την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ δεν χάνουν ευκαιρία να ξεπλένουν την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ακρίβεια, μιλώντας αποκλειστικά και μόνο για ακρίβεια Μητσοτάκη. Ο πληθωρισμός, λένε, εδώ είναι πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον ίδιο το μέσο όρο, που είναι από μόνος του εφιαλτικός για τους λαούς και τους έχει βγάλει στο δρόμο σχεδόν σε όλη την Ευρώπη, δεν λένε κουβέντα. Και πώς να πούνε όταν είναι συνυπεύθυνοι για όλους τους παράγοντες που δημιουργούν το πρόβλημα της ακρίβειας? Από τους παγωμένους μισθούς για να επιτυγχάνεται η ανταγωνιστικότητα, μέχρι τους υπέρογκους φόρους για να βγαίνουν τα ματωμένα πλεονάσματα, 3,2 δισεκατομμύρια μόλις το πρώτο τετράμινο του 2024, και από τα χρηματιστήρια της ενέργειας μέχρι την γκριζοπράσινη μετάβαση με τα πράσινα χαράτσια, από την κοινή αγροτική πολιτική που εκτοξεύει τις τιμές από το χωράφι στο ράφι μέχρι τα τεράστια πακέτα για πολεμικούς εξοπλισμούς. Με δύο λόγια, συμφωνούν όλοι τους με την ανάπτυξη με σκοπό το κέρδος, της οποίας φυσιολογικό σύμπτωμα και όχι παρέκκληση είναι η ακρίβεια, δηλαδή η αδυναμία της εργατικής τάξης να απολαύσει τα αγαθά που η ίδια παράγει. Άλλωστε, την ίδια ώρα που τα νοικοκυριά δοκιμάζονται, οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές και οι τραπεζίτες, οι μεγαλέμποροι τροφίμων σπάνε το ένα ρεκόρ πίσω απ' τ' άλλο. 11 δισεκατομμύρια ο τζίρος των σούπερ μαρκετάδων, 4 δις τα καθαρά κέρδη των τραπεζιτών, ο γενικός δείκτης του χρηματιστηρίου έσπασε ρεκόρ 13 ετών και από την αρχή του χρόνου οι μετοχές κερδίζουν πάνω από 12 δισεκατομμύρια. Το ΚΚΕ, σύντροφοι και φίλοι, λέει μια απλή αλήθεια, ότι για να κερδίσει έστω μια ανακούφιση ο λαός μας, πρέπει να χάσει από τα κέρδη του το κεφάλαιο, πρέπει να υποστεί πλήγμα η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Και επειδή, όπως λένε και οι ίδιοι, μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν, δεν χρειαζόμαστε μαγικά. Το μόνο που χρειάζεται είναι να φορολογήσουν τώρα το μεγάλο κεφάλαιο, να σταματήσει η χώρα να πληρώνει δισεκατομμύρια για στρατιωτικές δαπάνες που δεν αφορούν την άμυνα της χώρας. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι πλέον φανερό ότι πίσω από κάθε έγκλημα, πίσω από κάθε μικρό ή μεγάλο πρόβλημα, βρίσκεται μια απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν συνδιαμορφώσει και ψηφίσει όλα τα κόμματα του συστήματος.
Το 90% των νόμων που ψηφίζονται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο είναι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ευρωβουλή το ΠΑΣΟΚ ταυτίζεται με τη Νέα Δημοκρατία στο 93% των ψηφοφοριών, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά στο 75%, ο Βελόπουλος στο 55%. Δηλαδή, ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά ή Ελληνική Λύση και σου βγαίνει από 55 έως 93% Μητσοτάκης. Για τέτοια ταύτιση μιλάμε. Αυτοί ούτε θέλουν, ούτε μπορούν να ασκήσουν αντιπολίτευση στη σημερινή κυβέρνηση. Προτιμά να καυγαδίζουν για κάθε απίθανο θέμα, να βγάζουν βίντεο στο TikTok για τα παπούτσια του ενός και τα κότερα του άλλου. Διαφημίζουν υποψήφιους celebrities που δεν έχουν καμιά ιδέα για το πώς ζει ο μέσος εργαζόμενος. Αν δεν θέλουμε η ζωή μας να γίνει reality επιβίωσης, πρέπει να ρίξουμε μαύρο στα κόμματα των celebrities και των χειροκροτητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όλα αυτά για να κρύψουν ότι όπως ταυτίζονται στις ψηφοφορίες, έτσι ταυτίζονται και στην προσπάθεια να ξεπλύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως τα παραμύθια χρεοκόπησαν το πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι όπως είναι αποκρουστικό, έχει πλέον αποκαλυφθεί. Τα χρυσά κουτάλια βγήκαν πλαστικά. Οι πολλές και καλές δουλειές έγιναν 13 ώρα ή 4 ώρα με μισθό χαρτζιλίκι. Η διαρκής ειρήνη στην Ευρώπη θαύτηκε στα χαρακόμματα της Ουκρανίας και πιο πριν στον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση των Λευτόδεντρων υπάρχει μόνο για το κεφάλαιο που απολαμβάνει δισεκατομμύρια σε επιδοτήσεις, έργα και χρηματοδοτήσεις βγαλμένα από τις τσέπες των ευρωπαϊκών λαών που πληρώνουν το 95% των φόρων. Τα μαζεύουν δηλαδή από όλους εμάς και τα δίνουν στους λίγους. Όπως τα 700 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης, που το 86% των χρημάτων του πάνε στο 0,01% των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Για το λαό μένουν οι φόροι για να πιάνονται τα πλεονάσματα, τα χρέη και τα δάνεια, τα μνημόνια και τα 600 αντιλαϊκά προαπαιτούμενα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση του Εράσμους, όπου ταξιδεύουμε και εργαζόμαστε ελεύθερα, μόνο με την ταυτότητά μας, ήταν το τυράκι στη φάκα για να συμβιβαστούμε με μία πολιτική που μας στερεί το δικαίωμα να ζήσουμε και να εργαστούμε αξιοπρεπώς στη χώρα μας, που μας εξωθεί να αναζητούμε δουλειά από χώρα σε χώρα, να γινόμαστε φθηνό και αναλώσιμο επιστημονικό και εργατικό δυναμικό για το κεφάλαιο. Όσο για αυτήν την ελευθερία, αυτή σταματά μπροστά στα νέα τείχη που υψώθηκαν για τους ξεριζωμένους, μπροστά σε νέα οικονομικά τείχη που υψώθηκαν για να αποκλείεται η πλειοψηφία του λαού από την πρόσβαση στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, στις διακοπές, στις σπουδές, στην περίθαλψη. Γιατί πλέον, πέρα από την ταυτότητα, χρειάζεσαι και γεμάτο πορτοφόλι για να σπουδάσεις ή να γιατρευτείς. Τελικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν ποτέ μια ένωση των ευρωπαϊκών λαών με σκοπό την κοινή τους ευημερία. Ήταν μια ένωση των λόμπι, των μονοπωλίων, μια πραγματική φυλακή των λαών. Το ΚΚΕ κόντρα στο ρεύμα είπε την αλήθεια. Όταν όλοι οι άλλοι λιβάνιζαν την Ευρωπαϊκή Ένωση ή καλούσαν για διόρθωσή της. Είναι εξοργιστικό ότι το ίδιο συνεχίζουν να κάνουν και τώρα. Η Νέα Δημοκρατία ζητάει την ψήφο μας για να συνεχίσει σταθερά στον ίδιο δρόμο της ακρίβειας, των παγωμένων μισθών, της εμπορευματοποίησης των πάντων, της πολεμικής εμπλοκής που φέρνει μόνο περιπέτειες για μας και το λαό μας. Θέλει να δώσουμε το πράσινο φως για να συνεχίσει με νέα ορμή να εξαπολύσει κανονική επιδρομή στα δικαιώματά μας. Υπόσχεται ότι θα διαπραγματευτεί για εμάς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέει ψέματα. Το μόνο που διεκδίκησε η κυβέρνηση αυτή την πενταετία ήταν να αφαιρεθούν τα ελάχιστα αντιπλημμυρικά έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης για να προστεθούν παχυλές επιδοτήσεις στους επενδυτές. Να αυξηθούν οι πολεμικές δαπάνες και να εξαιρεθούν από τον υπολογισμό του ελλείμματος.
Το μόνο που θα διεκδικήσει την επόμενη πενταετία είναι μεγαλύτερο κομμάτι από τη λία των πολέμων και των χρηματοδοτήσεων για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Από κοντά και το αμαρτωλό Πασόκ των τριών μνημονίων, των σκανδάλων, του Κατάρ Γκέιτ, της στήριξης στο Ισραήλ, της συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών. Τώρα υπόσχεται να διώξει ξανά τη δεξιά, όταν έχει συγκυβερνήσει δύο φορές μαζί της και έχει στελεχώσει το μισό της Υπουργικό Συμβούλιο, όταν έχει υπερψηφίσει πάνω από το 70% των νόμων της κυβέρνησης στη Βουλή. Έφτασε στο σημείο να καταψηφίζει στη ΓΕΣΕΕ την απεργία για τα Τέμπη και να μην καταθέτει ούτε πόρισμα στη Βουλή για την απόδοση ευθυνών. Έφτασε να ζητά την αναθεώρηση του άρθρου 16 για να ξεμπερδεύουν μια και καλή με ό,τι έχει απομείνει από δημόσια και δωρεάν παιδεία. Έφτασε να χειροκροτάει και τα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία, αρκεί να έχουν χαμηλό αντίτιμο. Το ΠΑΣΟΚ, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν απειλούν, αλλά συμπληρώνουν το 41% της κυβέρνησης. Τι να πούμε για τον επιδειξιομανή, αριστερό εφοπλιστή πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ εξ Αμερικής, που φτάνει να συγκρίνει τον εαυτό του με τον Έγγελς, τον θεμελιωτή του επιστημονικού κομμουνισμού. Τόσο επιδειξιομανή που διαφημίζει το σπίτι του αξίας 2 εκατομμυρίων στο Κολωνάκι, την ώρα που η πλειοψηφία της νεολαίας ζει σε μια τρύπα με υγρασία. Τόσο αριστερό που θεωρεί το κεφάλαιο εργαλείο μείωσης των κοινωνικών ανισοτήτων. Τόσο εφοπλιστή που δεν αγγίζει τις φοροαπαλλαγές των εφοπλιστών και ζητά και από πάνω να φορολογούνται οι εργάτες και οι αυτοαπασχολούμενοι από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 9% για εισόδημα έως 10.000 ευρώ και να μειωθεί η φορολογία του μεγάλου κεφαλαίου από το 22% στο 17%. Τόσο Αμερικάνο που θεωρεί το ΝΑΤΟ ιερή αμυντική συμμαχία. Με τον Έγγελς πάλι καμία σχέση. Ο Έγγελς πάλεψε για την ανατροπή του αστικού κράτους. Ο Κασελάκης από την ΕΡΤ μας λέει ότι θέλει να εφαρμόσει όσα έμαθε από την επιχειρηματική του σταδιοδρομία στο ελληνικό κράτος. Ξέρετε, μπορούμε να ανεχθούμε πολλά, γιατί έχουμε ακούσει πολλά. Αυτό όμως που δεν αντέχεται με τίποτα είναι να ασελγεί πάνω στους τιμημένους νεκρούς και ήρωες του λαού μας. Να βρωμίζει τον Νίκο Μπελογιάννη που τον δολοφόνησε αυτή η ιερή συμμαχία και που ο ίδιος πάλευε εναντίον της. Τον ενημερώνουμε ότι ο Νίκος Μπελογιάννης αφιέρωσε τη ζωή του για να ξημερώσει μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση και αδικία, ο σοσιαλισμός. Αυτός ο σοσιαλισμός που ο Κασελάκης δηλώνει πως είναι παροχημένος μαζί με το πόσο στερεοτυπικό είναι να μιλάμε σήμερα για καπιταλιστές, πόσο δεν πρέπει να δαιμονοποιούμε το κεφάλαιο. Όμως αυτά αντιπάλεψε ο Μπελογιάννης σε όλη του τη ζωή. Και γι' αυτό ζει μες στις καρδιές μας, ζει πάνω στις κορφές, ζει και είναι κοντά μας στον τραγουδιών της Λεύτερες Στροφές. Αυτό που επίσης δεν αντέχεται με τίποτα είναι να πάνε βόλτα στη μαρτυρική Παλαιστίνη για να κάνουν το δράμα του Παλαιστινιακού λαού ντεκόρ στην προεκλογική τους καμπάνια. Ντροπή και έσχος! Αλλά ποιος έχασε την ντροπή για να τη βρούνε αυτοί? Ο ΣΥΡΙΖΑ που ως κυβέρνηση απογείωσε τη στρατιωτική και οικονομική συνεργασία με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και τον Μπίμπι. Ο ΣΥΡΙΖΑ που αρνήθηκε να εφαρμόσει την ομόφωνη απόφαση της Ελληνικής Βουλής από το 2015 για αναγνώριση ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους, όπως άλλωστε και η Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ που μαζί με τα άλλα νατοϊκά κόμματα αναγνώρισε στο Ευρωκοινοβούλιο τον Οκτώβρη δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, δίνοντας πράσινο φως στη γενοκτονία. Και μετά από όλα αυτά, τώρα καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να ορθώσει ανάστημα για την Παλαιστίνη. Λες και δεν είναι αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση που χρηματοδοτεί με 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ τον στρατό του Ισραήλ. Τα νατοϊκά και ευρωενωσιακά διαπιστευτήρια του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι καινούρια.
από την Ατοϊκή Συμφωνία των Πρεσπών που έγινε για να μπει η γειτονική χώρα στη φυλακή του ΝΑΤΟ και όπως αποδείχτηκε δεν είχε σκοπό να αντιμετωπίσει τους αλυτρωτισμούς, μέχρι την επέκταση των αμερικάνικων βάσεων, τη στήριξη στον πόλεμο στην Ουκρανία, τα χειροκροτήματα στους Ναζί του Αζόφ, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διαλέξει πλευρά. Και τα στελέχη που αποτελούν σήμερα τη Νέα Αριστερά είναι συνένοχοι σε όλα αυτά. Οι κασελάκηδες είναι και δικό τους δημιούργημα, αφού τόσα χρόνια επένδυσαν κι αυτοί στη λογική του μικρότερου κακού, στην αναζήτηση σωτήρα. Ούτε νέα λοιπόν, ούτε αριστερά. Είναι οι παλιοί υπουργοί της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ που ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο, που έκλεψαν 37 δις για το πλεώνασμα, που κατήργησαν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον κατώτατο μισθό με τον νόμο Βρούτσι Αχτσιόγλου, που πετσόκοψαν τις συντάξεις με τον νόμο Κατρούγκαλου, που φέραν ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, που ψήφισαν το 50% των νόμων Μητσοτάκη και συμμετείχαν στη συγκάλυψη των τεμπών για να βγάλουν τα δικά τους άπλυτα, μάλλον για να κρύψουν τα δικά τους άπλυτα. Τώρα ξαναζεσταίνουν την ξυνισμένη σούπα μιας δίθεν φιλολαϊκής διαχείρισης, όπου τα κέρδη των καπιταλιστών μπορούν τάχα να συνυπάρχουν με τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα, ξεπλένοντας ταυτόχρονα την Ευρωπαϊκή Ένωση της φτώχειας και του πολέμου. Πλέον όμως, σύντροφοι και φίλοι, δεν υπάρχει χρόνος για αυταπάτες και νέες απογοητεύσεις. Γι' αυτό καμία ψήφος να μην σκορπίσει σε ακροδεξιούς δημαγωγούς κομπογιανίτες όπως ο Βελόπουλος, που ψήφισε το πρώτο μνημόνιο και την κοινή αγροτική πολιτική και στήριξε την αποστολή όπλα στο Ζελένσκι. Κανένας να μην παρασυρθεί από τα σόου της στη Βουλή της Ζωής Κωνσταντοπούλου, που δηλώνει παρούσα στην αντιλαϊκή πολιτική και είναι μονίμως απούσα από τις διεκδικήσεις του λαού. Καμία άσπρη μέρα δεν θα δει η νεολαία με το ΜέΡΑ25, το μέτωπο Ευρωπαϊκής Ρεαλιστικής Ανυπακοής 2025, όπως είναι το όνομά του. Δηλαδή ένα κόμμα που υπόσχονταν τη φιλολαϊκή διόρθωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2025. Αλλιώς, όπως έλεγε ο Βαρουφάκης, το 25 θα αυτοδιαλύονταν. Βέβαια, ο ίδιος έχει πει και πολλά ακόμα μαργαριτάρια. Από το πουλήστε τον ΟΣΕ έστω και με ένα ευρώ, μέχρι ότι για το Παλαιστινιακό η λύση των δύο κρατών είναι ανέφικτη και η βέλτιστη λύση τώρα είναι ένα ενιαίο κράτος, κόντρα στη θέληση των ίδιων των Παλαιστινίων. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, στις 9 Ιούνιου καθένας και κάθε μια καλείται να τα βάλει κάτω και να διαλέξει. Οι επιλογές είναι δύο. Ή δίνουμε έγκριση και ανοχή στη βάρβαρη πολιτική τους, ή δηλώνουμε φτάνει ως εδώ. Έγκριση είναι η ψήφος είτε στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είτε στη συνενετική αντιπολίτευση των κομμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Έγκριση είναι και η αποχή που δεν στέλνει μήνυμα καταδίκης, αλλά μεταφράζεται ως ανοχή σε αυτή την πολιτική. Γιατί ό,τι και αν νομίζει ο καθένας ότι δηλώνει με την αποχή του, το βράδυ των εκλογών το αποτέλεσμα θα βγει, τα ποσοστά των κομμάτων και οι ευρωβουλευτές θα μοιραστούν κανονικά, όσοι και αν έχουν ψηφίσει. Ο Μητσοτάκης το 41% το πήρε με 50% αποχή, όμως αυτό δεν τον εμπόδισε σε τίποτα. Όσοι νέοι λένε δεν ασχολούμαι με την πολιτική, ας σκεφτούν πως η βάρβαρη πολιτική της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασχολείται μαζί τους. Η αλήθεια είναι ότι κάθε νέο τον απασχολεί όταν η μόρφωση γίνεται ακόμα πιο ακριβό εμπόρευμα. Τον απασχολεί όταν δουλεύει με όρους γαλέρας. Τον εξοργίζουν οι εικόνες με τα δολοφονημένα παιδιά στην Παλαιστίνη. Τον συγκλώνησε το έγκλημα στα Τέμπη. Αυτή η οργή μπορεί να γίνει επικίνδυνη για το σύστημα μόνο αν συναντηθεί με το ΚΚΕ σήμερα στην κάλπη και αύριο στους αγώνες. Γιατί η αποχή δεν έχει φωνή να φωνάξει για την ασφάλεια στα τρένα. Δεν έχει χέρια να ξελασπώσει τα σπίτια από τις πλημμύρες. Δεν έχει δύναμη να σταματάει νατοϊκά τρένα. Δεν θα φράξει το δρόμο στους φασίστες.
δεν θα βρεθεί στα μπλόκα των αγροτών, στις κινητοποιήσεις των μαθητών και των φοιτητών. Αντίθετα, παντού θα είναι οι κομμουνιστές. Γι' αυτό χτυπάμε το σύστημα εκεί που πονάει, με πιο δυνατό ΚΚΕ, και εκεί που παίρνονται αντιλαϊκές αποφάσεις και εκεί που ανατρέπονται στους δρόμους του αγώνα. Να δώσουμε κλωτσιά στο φασισμό και την ακροδεξιά. Γιατί το ΚΚΕ είναι ο πραγματικός τους αντίπαλος, αυτών και του συστήματος που τα γεννά. Αντίπαλοι τους δεν είναι όσοι υπερασπίζονται την Ευρωπαϊκή Ένωση του Αντικομμουνισμού και των ακροδεξιών κυβερνήσεων. Όσοι κυβερνούν ή συγκυβέρνησαν με την ακροδεξιά. Όσοι υιοθετούν τη θεωρία των δύο άκρων και την αντιμεταναστευτική πολιτική. Όσοι άφησαν ελεύθερο τον αρχιναζί Μιχαλολιάκο και ψαρεύουν ψήφους στο βούρκο του Κασιδιάρη. Ψηφίζουμε λοιπόν ΚΚΕ για να αφήσουμε πίσω στο περιθώριο όλους αυτούς τους ακροδεξιούς, για να ξεβρωμίσουμε τα σχολεία και τις γειτονιές μας από τους Ναζί. Ψηφίζουμε για όλα. Ψηφίζουμε ΚΚΕ και απαιτούμε να στηριχτεί το λαϊκό εισόδημα ενάντια στην ακρίβεια. Ψηφίζουμε ΚΚΕ και απαιτούμε αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν παιδεία και υγεία για όλους. Ψηφίζουμε ΚΚΕ ενάντια στους δύο υπεραλιστικούς πολέμους και την εμπλοκή της χώρας μας. Ψηφίζουμε ΚΚΕ και απαιτούμε να σταματήσει η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού, να αναγνωριστεί ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος. Ψηφίζουμε γιατί δεν ανεχόμαστε τα ψέματά τους και γιατί θέλουμε να ακούμε τις αλήθειες που είπε μόνο το ΚΚΕ. Ψηφίζουμε ΚΚΕ γιατί έχει πρόταση διεξόδου προς όφελος του λαού, με το λαό ιδιοκτήτη του πλούτου που παράγει, με τα κλειδιά της οικονομίας στα δικά του χέρια, σε μια κοινωνία απαλλαγμένη από τις δεσμεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Ψηφίζουμε για να στείλουμε στο Ευρωκοινοβούλιο δοκιμασμένους αγωνιστές και όχι κλακαδόρους των συμφερόντων και των λόμπι. Ψηφίζουμε όπως αγωνιστήκαμε, όπως θα αγωνιστούμε από εδώ και πέρα. Πάμε λοιπόν στις 7 μέρες που απομένουν να φέρουμε τα πάνω κάτω με ΚΚΕ για άλλη μια φορά τρίτο κόμμα στην Αττική, με διψήφια και ανεβασμένα ποσοστά, για να πλατείνει το κόκκινο ρήγμα στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της χώρας. Να φτάσει παντού το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας στην κεντρική προεκλογική συγκέντρωση στο Σύνταγμα την Τετάρτη 5 Ιούνιου στις 8 το βράδυ. Επίσης, στις επόμενες φεστιβαλικές εκδηλώσεις εδώ στην Αττική, στις 28 του Ιούνιου στο Περιστέρι και στις 29 του Ιούνιου στο Εγάλεο. Στην 33η αντιυπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ, στις 4, 5, 6 και 7 του Ιούλη στο Ποσίδη Χαλκιδικής. Πάμε δυνατά! Βαδίζουμε μαζί με τα εκατομμύρια των Γάλλων απεργών στην πόλη του Φωτός, με τους χιλιάδες φοιτητές των Ηνωμένων Πολιτειών και τα εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο που η καρδιά τους χτυπά στην Παλαιστίνη, με τους αγρότες στην πύλη του Βραδεμβούργου, με τους εργάτες της Άμαζον, με τους λαούς όλου του κόσμου που αγωνίζονται για το δίκιο. Αύριο θα είμαστε πολύ περισσότεροι, γιατί είναι ανάγκη των καιρών και των λαών η ανατροπή του συστήματος εκμετάλλευσης. Οι λαοί δεν έχουν πει ακόμα την τελευταία τους λέξη. Με δυνατό ΚΚΕ να στείλουμε μήνυμα ελπίδα και αγώνα στους λαούς όλης της Ευρώπης. Καλή δύναμη!